της Βεργίνας, την Γαλανόλευκη, σύλλογος Μακεδονομάχων και Απογόνων Νομουσερών Παύλος Μελάς. Ακολουθεί το τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πάντα κοντά στον συνάνθρωπο, το οποίο ιδρύθηκε πριν από πολλά χρόνια, πάνω από 100 χρόνια, από το 1914, στις Σέρες, στην Ελλάδα, το 1931. Υπάρχουν οι εθελόγγυες νοσηλευτικής του τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε στρατιωτικά νοσοκομεία, σε ορεινά χειρουργία, σε νοσοκομεία διακομιδής. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ποντίον οι ακρίτες, πάντα κοντά στα πολιτιστικά δρόμενα. Σύλλογος Ποντίον Επταμήλων Νομουσερών, οι ακρίτες, και ακολουθεί το Λύκειο των Ελληνίδων Σερών. Ένας πολύ μεγάλος σύλλογος με χορευτικά τμήματα, με μια πλούσια ηματιοθήκη. Μετά τους Πόντιους από τους Επταμήλους, οι ακρίτες, ακολουθεί το Λύκειο των Ελληνίδων Σερών. Πλούσια ηματιοθήκη με πάνω από 700 χορευτικές που αποτελούν εθνικό κοιμήλιο. Με τα χορευτικά του τμήματα, ένας πολύ μεγάλος σύλλογος με πολλές διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το εφηβικό τμήμα του Λυκείου των Ελληνίδων Σερών βρίσκεται στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, όπου χθες ήταν καλεσμένο στο Μητροπολιτικό Ναό της πρωτεύουσας της Σουηδίας από τον Μητροπολίτη Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας, τον κύριο Κλεόπα. Λύκειο των Ελληνίδων Σερών, πάνω από 100 χρόνια ιστορίας. Πάνω από 100 χρόνια κοντά στον πολιτισμό. Λύκειο των Ελληνίδων Σερών, Σύλλογος Ποντίων Επταμήλων για Ακρίτες, συνεχίζουμε. Λαογραφικός Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιά Σερών, η τιμημένη φουστανέλα, το ένδοξο τσαρούχι. Είναι αυτοί που μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι παιδιά των βλαχοφόλων Ελλήνων που πριν από χρόνια κατέφυγαν στη φιλόξενη Σεραϊκή Γη. Πάντα κοντά στα γράμματα, στις τέχνες, στον πολιτισμό, τιμούν τους προγόνους. Λαϊλιάς, ένας μεγάλος σύλλογος πολιτισμού από τους βλάχους μας. Με το χορευτικό πανόραμα για τις παραδόσεις το 15 Αύγουστο, πάνω από 100 εκδηλώσεις. Λαογραφικός Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς. Πάντα κοντά στον πολιτισμό, πάντα κοντά στην παράδοση. Λαογραφικός Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς, μπροστά από τους επισήμους.
Μετά από τον Λαγραφικό Όμιλο Βλάχων και Φίλων Λαϊνιάς ακολουθούν οι Σαρακατσανέοι. Σύλλογος Σαρακατσανέων ο Κατσαντώνης. Γνήσια απόγονη των αρχαίων Ελλήνων με ισχυρότατη ελληνική συνείδηση και πλούσια παράδοση. Σαρακατσάνη, η ελεύθερη ράτσα των Ελλήνων. Κάθε κορφή και φλάμπουρας, κάθε κλαρί και κλέφτες. Χειροκροτούμε το πνεύμα των Σαρακατσάνων και την προσφορά στην απελευθέρωση του ελληνικού γένους. Σύλλογος Σαρακατσανέων ο Κατσαντώνης. Η Σταυραϊτή της Πύργου με τα φλάμπουρα στέλνουν το δικό τους μήνυμα σήμερα. 25 Μαρτίου, πάντα ένα διαχρονικό, πάντα ένα επίκαιρο ιστορικό μήνυμα των προγόνων μας. Μετά τους Σαρακατσανέους ακολουθούν οι Θεσσαλοί. Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων Ομπουσερών Παναγία η Ξενιά. Με χορευτικά τμήματα συμμετέχουν σε πάρα πολλές εκδηλώσεις οι Θεσσαλοί. Τρίκαλα, Ελασσόνα, Φάρσαλα, Τύρναβος, Καλαμπάκα, Λάρισα είναι αυτοί που διέπρεψαν εδώ και είναι πάρα πολλοί οι Θεσσαλοί εδώ στον Ομοσερόν. Παναγία η Ξενιά. Μετά τους Θεσσαλούς ακολουθεί ένας μεγάλος σύλλογος. Σύλλογος Ποτίο Σερών Εύξηνος Λέσκη. Πάνω από 600 μέλη. Το 1971 ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ποτιακών Σωματείων. Με δανειστική βιβλιοθήκη, με θεατρική ομάδα, με διδασκαλία και παρουσίαση παραδοσιακών ποτιακών τραγουδιών. Με τμήμα βαλινοστούντων για την έρευνα και συμβολή στην αποκατάσταση. Σύλλογος Ποτίο Σερών Εύξηνος Λέσκη. Και τους τιμημένους πόντιους. Πάμε στους Υπηρώτες. Πανυπηρωτικός Σύλλογος Νομουσερών από τον Φεβρουάριο του 2001. Μέλος της Πανυπηρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Συμμετέχει στη Φύτα του Υπηρώτη. Συμμετέχει στα ανταμώματα των Υπηρωτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που διοργάνωσε ο Πανυπηρωτικός Σύλλογος το αντάμωμα 3 φορές στην πόλη των Σερών το 2007, το 2010 και το 2013. Οι Υπηρώτες πάντα προσφορά στα γράμματα, στις τέχνες από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες όπως ο Γεώργιος Αβέρο, Μέτσοβο, Κόνιτσα, Ιγουμενίτσα, Γιάννενα, Πρέβεζα, Άρτα. Πανυπηρωτικός Σύλλογος Νομουσερών με πλούσια δράση. Πολιτιστικός Σύλλογος τώρα Μικρασιατών και Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Αλυσμόνητες Πατρίδες. Προερχόμενοι από τη συνοικία Σουσουρλούκ της Προύσας στη Μικρά Ασία. Κρατάνε μέσα τους, διατηρούν την μικρασιατική και ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του συνοικισμού του Αγίου Ιωάννη. Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών και Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών Αλυσμόνητες Πατρίδες με το δικέφαλο Αετό του Βυζαντίου.
1922, στη διάρκεια της γερμανοβουλγαρικής κατοχής, διαλύθηκε. Επανιδρύθηκε το 1975 με πλούσια δράση, πολιτιστική, μορφωτική, οργανώνει διαλέξεις με ειδικούς ομιλητές, βραβεύσεις παιδιών θρακιωτών. Συμμετέχει σε πολλές εκδηλώσεις και στο εξωτερικό. Θρακική εστία νομουσερών διατηρεί 17 χορευτικά τμήματα. Έβλημα ο δικέφαλος αετός του Βυζαντίου. Και Άγιος Προστάτης ο Άγιος Νεκτάριος εξιλιβρίας Ανατολικής Θράκη. Θρακική εστία νομουσερών. Συνεχίζουμε με την αδελφότητα Μικρασιατών Σερών. Ο Άγιος Πολύκαρπος ιδρύθηκε το 1972, διαθέτει 4 χορευτικά τμήματα, μεικτή χοροδία παραδοσιακής μουσικής με εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σημαντικότερες δράσεις, τα Πολυκάρπια προς τιμή του προστάτη της Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης. Οι εκδηλώσεις Εθνικής Μνήμης και η έκδοση του βιβλίου Μικρασιατική Σπίθα. Αδελφότητα Μικρασιατών Νομουσερών, ο Άγιος Πολύκαρπος μπροστά από τους επισήμους. Ακολουθεί ο Σύλλογος Φλάχων Νομουσερών Γεωργάκης Ολύμπιος. Ιδρύθηκε το 1976 από αποκόλους φλάχων που κατέφυγαν στην Σεραϊκή Γη τον 18ο και 19ο αιώνα, με ιδιόκτητο ιστορικό μουσείο, με πλούσια ηματιοθήκη, με χορευτικά τμήματα. Κοντά στα ήθη και έθιμα των φλάχων που ξεριζώθηκαν, εκδιώθηκαν και κράτησαν μέσα τους την ελληνική συνείδηση, την ελληνική ψυχή που και σήμερα εκτός Ελλάδας δίνουν μάχη πάντα. Με το ένδοξο τσαρούσι, την αιματοβαμμένη ηρωική φουστανέλα, Σύλλογος Φλάχων Νομουσερών Γεωργάκης Ολύμπιος. Ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Μετά τον Γεωργάκη Ολύμπιο, Σύλλογος Ευρυτών Νομουσερών ιδρύθηκε το 2009. Πάντα κοντά στα ήθη και έθιμα του νομού Εύρου, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Φέρες, Σουφλή, Δημόρφικο, Ορεστιάδα, Ρίσκα, Κυπρίνος, Μεταξάδες, Ασβεστάδες, Νέα Βίσα, Καστανιές, Δίκαια, Δαδιά, Νέα Χιλή, Σύλλογος Ευρυτών Νομουσερών που συμμετέχει στις πολιτιστικές, παραδοσιακές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, τόσο στις Σέρες όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτοί που κατάγονται από τον νομό Εύρου και κρατούν μέσα τους την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, τη μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Σύλλογος Ευρυτών Νομουσερών. Πάμε στους Κρήτες, Κρητική Αδελφότητα Νομουσερών, το Αρκάδι, στις Σέρες, από το 1936, από κρητικούς που κατέφυγαν στην πόλη των Σερών. Επανελειτουργεί από το 1976, πάνω από 150 μέλη. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Καστέλη, Μύρες,
όλοι οι κριτικοί που πάντα έδωσαν την ψυχή τους, τη ζωή τους για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Κριτική αδελφότητα νομουσερών το Αρκάδι από τη Λεβεντομάνα Κρήτη. Χειροκροτάμε το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Πάντα κοντά στον συνάνθρωπο, σε αυτό που έχει την ανάγκη μας. Έχουν καλοκαιριθεί με το πνεύμα της προσφοράς, του αλληλοσεβασμού, της εκτίμησης. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Μεγάλη και πλούσια ιστορία, προσφορά και στην τοπική κοινωνία. Από μικρή ηλικία μαθαίνουν να οργανώνονται, μαθαίνουν να προσφέρουν. Έχουν μέσα τους αυτοσυγκράτηση, γνώση, πειθαρχία, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Το σύστημα προσκόπων σερών. Από μικρή ηλικία τα μικρά Λυκόπουλα, οι πρόσκοποι, με ένα πνεύμα που καλοκύθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ελληνικός προσκοπισμός που κρατάει τη σκυτάλη της άμυλας, της προσφοράς, της κοινωνικής καταξίωσης. Είναι οι Έλληνες πρόσκοποι. Πρώτο σύστημα προσκόπων σερών. Ακολουθεί τώρα το ειδικό δημοτικό σχολείο Σερών. Χειροκροτούμε αυτά τα παιδιά που κοινωνικοποιούνται μαζί με τους δασκάλους τους. Ένα σχολείο πρότυπο, παράδειγμα προσφύγηση απέναντι στην ελληνική κοινωνία, που πρέπει, οφείλει, να τιμά, να αγκαλιάζει και να αναδεικνύει όλα τα Ελληνόπουλα. Μπράβο σας, ειδικό δημοτικό σχολείο Σερών. Σχολείο Σερών, ένα σχολείο πρότυπο. Χειροκροτάμε τα παιδιά μας. Ακολουθεί το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΕΚ Σερών. Εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Χειροκροτούμε το ΕΕΚ. Thank you.
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεχίζουμε δημοτικά σχολεία. Πρώτο, δεύτερο. Πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολείο μπροστά από τους επισήμους. Και ακολουθεί το πέμπτο και το έκτο. Μαθητιώσα νεολαία, δημοτικά σχολεία της πόλης μας. Χειροκροτούμε τα παιδιά μας. Είναι αυτά που θα πούν το άμεστε και σώμετα πολλοκάρονες. Πρώτο, δεύτερο, πέμπτο και έκτο. Ο καθένας αναπολύει τα δικά του μαθητικά χρόνια. Η μαθητιώσα νεολαία. Δημοτικά σχολεία της πόλης των Στερών. Μαντού κυματίζει σήμερα και η σημαία του Δήμου Στερών με το Θεό ποταμό Στριμώνα που εμπνεύστηκε πριν από χρόνια ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Αναστασιάδης. Δημοτικά σχολεία της πόλης. Έκτο και στη συνέχεια έβδομο Δημοτικό Σχολείο. Μαθητιώσα νεολαία που κρατάει μέσα τη σκητάλη, σφυριλατή, με θέληση, υπομονή, επιμονή, πάντα άνθρωποι που θα εξελιχθούν ως αυριανοί ακαδημαϊκοί πολίτες, ως επιστήμονες, αλλά πάνω απ' όλα θα μείνουν άνθρωποι, θα μείνουν χριστιανοί, θα μείνουν Έλληνες, θα συνεχίσουν τη λαμπρή ιστορία. Δημοτικά σχολεία της πόλης μας. Έκτο δημοτικό σχολείο. Έκτο ακολουθεί το έβδομο. Δημοτικό σχολείο μπροστά από τους επισήμους. Μαθητιώσα νεολαία των Στερών, το μέλλον αυτού του τόπου. Τα δικά μας, τα δικά σας παιδιά. Ακολουθεί το 8ο Δημοτικό Σχολείο με τον σημεοφόρο του, μαθήτριες και μαθητές, 8ο Δημοτικό.
ακολουθεί το 12ο. Η αρετή των Ελλήνων έλαμψε σαν φωτεινό μετέωρο το 1821 και έκανε πραγματικότητα το όνειρο της Ανάστασης του γένους. 12ο Δημοτικό Σχολείο. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, οι ηθικές δυνάμεις του ένδοξου λαού μας. Γεια σας κύριε Σταλή. Το 10ο και 13ο Δημοτικό Σχολείο. Ω πατρίδα Ελλάδα, δεν υπάρχει ωραιότερη θυσία από τη θυσία για την ελευθερία και το μεγαλείο σου. Αθητιώσα νεολαία των Σερών. Το μέλλον αυτού του τόπου, αυτού του έθνους, αυτής της χώρας. Δημοτικά σχολεία. Το 10ο και 13ο Δημοτικό. Το 20ο Δημοτικό Σχολείο, με την σημειοφόρο του τώρα, σε λίγο μπροστά από τους επισήμους, 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερών. Και ακολουθεί το 25ο, 20ο Δημοτικό Σχολείο. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από τις προσπάθειες όλων των Ελλήνων, ενωμένη και αποφασιστική. Θυμούμε την ιστορία μας. Δημοτικά σχολεία 25ο. Οι μικροί μαθητές της πόλης, καλοχημένοι από τα νάματα της λαμπρής ιστορίας, πορεύονται με αισιοδοξία τον δρόμο της πατρίδας. Αποτελούν την ελπίδα της ειρήνης και της πρόοδου για το αύριο. 25ο Δημοτικό Σχολείο. Υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Σερών. Το Τμήμα Σημειοφόρων και Παραστατών των υπολείπων Δημοτικών Σχολείων, με συνοδούς καθηγητές, ο κύριος Κωνσταντίνος Γιαννακίδης και ο κύριος Τηλιανός Καραϊβάνης, είναι το Τμήμα Σημειοφόρων των Δημοτικών Σχολείων, Τμήμα Σημειοφόρων και Παραστατών από τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας. Σημειοφόροι, μαθήτριες και μαθητές, οι παραστάτες από τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης των Σερών. Ευγνωμονούμε τη φάλαγγα των ηρώων, οι οποίοι μας εξασφάλισαν την ελευθερία και παίρνουμε δύναμη από το παράδειγμά τους.
25 Μαρτίου του 1821. Εδώ, από την πόλη των Σερών, που σήμερα Σερέες και Σερέοι τιμούμε αυτή την ένδοξη μέρα της ελληνικής ιστορίας. Ακολουθούν τα γυμνάσια της πόλης μας. Πρώτο ιστορικό γυμνάσιο του μάρτυρα Λεωνίδα Παπαπαύλου. Πρώτο ιστορικό γυμνάσιο Σερών με την σημεοφόρο του. Το αστέρι της Βεργίνας, μαθήτριες και μαθητές του πρώτου ιστορικού γυμνασίου της πόλης. Πρώτο ιστορικό γυμνάσιο Σερών. Και ακολουθεί το δεύτερο. Δεύτερο γυμνάσιο Σερών μπροστά από τους επισήμους. Χειροκροτούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες. Τρίτο γυμνάσιο Σερών. Πάντα όρτι στην εξέδρα ο Μητροπολίτης μας Σερών και Νηγρίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο Δήμαρχος Σερέων, ο Διοικητής Συντάγματος Πεζικού, αστυνομικός, διευθυντής και διοικητής της πυροσβεστικής, όρθιοι στην εξέδρα των επισήμων μπροστά στη μαθητιώσα νεολαία των Σερών. Μαθήτριες και μαθητές, τρίτο γυμνάσιο Σερών. Ακολουθεί το τέταρτο. Με το ελληνικό βηματισμό είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Είναι οι αυριανοί επιστήμονες, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωποι, πάνω απ' όλα Έλληνες, μαθητιώσα νεολαία. Τέταρτο και ακολουθεί το πέμπτο. Γυμνάσιο
Θανάσιο Σερών. Μουσικό Σχολείο Σερών, Γυμνάσιο και Λύκειο. Μουσικό Σχολείο, Σχολείο Πρότυπο. Πάντα τα παιδιά και μέσω του κόσμου της μουσικής ευαισθητοποιημένα κοντά στην πρόοδο, κοντά στα γράμματα, κοντά και στη μουσική. Ένα σχολείο πρότυπο, Μουσικό Σχολείο Σερών, Γυμνάσιο και Λύκειο. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, μαθήτριες και μαθητές, Μουσικό Σχολείο Σερών, Γυμνάσιο και Λύκειο. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο, Γυμνάσιο και Λύκειο. Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερών. Γυμνάσιο και Λύκειο. Μπροστά από τους επισήμους. Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερών. Με τον συνειοφόρο του. Την συνειοφόρο του, μαθήτριες και μαθητές. Καλοχημένοι οι μαθήτριες και οι μαθητές στην πρόοδο, στην άμυλα, στα γράμματα, στις τέχνες. Πάντα θα έχουν μέσα το επίσταμε, αλλά δεν θα ξεχνούν ότι είναι άνθρωποι με ευαισθησίες, ελληνισμό και συναισθήματα. Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερών. Πάντα φιλαρμονική του Δήμου Σερών. Ακολουθεί το Εσπερινό Γυμνάσιο. Και ηλικιακές τάξεις Εσπερινό Γυμνάσιο, που αυτά τα παιδιά μαζί με τη δουλειά ο κάματός τους, αλλά κανονικά και στα θρανία που αξίζουν το χειροκρότημά σας. Εσπερινό Γυμνάσιο Σερών. Και ακολουθεί το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σερών. Ένα καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων με 2 χρόνια φοίτησης. Όσοι δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, πάντα υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι αυτή που διψάν για γνώση. Χειροκροτούμε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σερών για πρώτη φορά στην παρένταση. Γυράσκω, ΑΗ, διδασκόμενος. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που σας δίνει ένα ισότιμο τίτλο Γυμνασίου Βάσινο. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σερών που συστεγάζεται με το 6ο Γυμνάσιο στην Οδό Σιγής. Λειτουργεί στις ΣΕΡΕΣ από το 2004. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σερών. Ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Σερών.
είναι το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Κελίκιο με τον σημεοφόρο του. Τώρα μπροστά από τους επισήμους μαθήτριες και μαθητές. Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κελίκιο. Ακολουθεί το πρώτο Γενικό Λύκειο Σερών. Πρώτο ΓΕΤ. Αγόρια και κορίτσια, γεμάτα σφρίγκος και εθνική υπερηφάνεια, δηλώνουν σήμερα με την απλή τους παρουσία πως θα γίνουν οι συνεχιστές της μεγάλης πνευματικής κληρονομιάς του έθνους. Πρώτο Γενικό Λύκειο Σερών. Οι έφηβοι μαθητές και οι μαθήτριες, αυτοί που θα πούν το άμεστε και σώμεθα ολοκάρονες, θα πάρουν τη σκητάλη της μάθησης, της γνώσης, της άμυλας, του συναγωνισμού. Μαθήτριες και μαθητές των λυκείων μας. Ακολουθεί το δεύτερο Γενικό Λύκειο Σερών, δεύτερο ΓΕΛ. Λύκεια της πόλης μας. Η σπουδάζουσα νεολαία προχωρεί ενωμένη στον δρόμο της ανανέωσης και της προόδου. Λύκεια της πόλης μας. Δεύτερο και ακολουθεί το τρίτο. Οι νέοι που αγωνίζονται καθημερινά στο στίβο του πνεύματος σφυριλατούν τη θέληση, επιμονή, υπομονή, αυτοκυριαρχία, ευγενή άμυλα, στοιχεία που θα τους κάνουν να πετύχουν στη μελλοντική τους καριέρα, αλλά και να γίνουν πρωτοφόροι στο πνευματικό τομέα όσου και στους άλλους τομείς της ελληνικής κοινωνίας. Λύκεια της πόλης μας, σπουδάζουσα νεολαία των Σερών. Τρίτο Γενικό Λύκειο. Λύκεια της πόλης.
ακολουθεί με την σημειοφόρο του το 5ο Γενικό Λύκειο. Λύκεια της πόλης μας. Να και εδώ οι παραδοσιακές φορεσκές. Χειροκροτούμε τα παιδιά μας. Λύκεια της πόλης. Πέμπτο Γενικό Λύκειο. Μπροστά από τους επισήμους, 5ο Γενικό Λύκειο Σερών. Και ακολουθεί το 1ο ΕΠΑΛ. Ενωμένοι στον δρόμο της ανανέωσης και της πρόοδου. 1ο Επαγγελματικό Λύκειο, 1ο ΕΠΑΛ Σερών. Και το εσπερινό επαγγελματικό λύκειο. Δεύτερο ΕΠΑΛ Σερών με τον σημειοφόρο του. Παραστάτες, μαθήτριες και μαθητές. Δεύτερο επαγγελματικό λύκειο Σερών. Δεύτερο ΕΠΑΛ Σερών. Επαγγελματικό λύκειο, σπουδάζουσα νεολαία που κρατάει μέσα της την πρόοδο, την ανάπτυξη, είναι οι αυριανοί πολίτες. Πάμε τώρα, σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών νομουσερών. Είναι οι έφεδροι δόκιμοι, οι έφεδροι αντιπολοχακοί, αναγνωρισμένοι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο σύνδεσμος εφέδρων νομουσερών, οι έφεδροι αντιπολοχακοί αξιωματικοί του ελληνικού στρατού, που και σήμερα πάντα είναι κοντά για να προσφέρουν. Σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών νομουσερών. Μια πλούσια δράση, πάντα, πάντα για το κοινωνικό σύνολο, πάντα κοντά στον Έλληνα πολίτη. Σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών νομουσερών. Με ειδική πατέντα και στο γυναίκο αλλά και στο σακίδιο του δόκιμου αξιωματικού που εκτρήθηκε και από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το ΓΕΣ, σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών.
Μετά το σύνδεσμο εφέδρων αξιωματικών των Μουσερών ακολουθεί η Λέσκη ειδικών δυνάμεων αντισυνταγματαρχής Γεώργιος Κατσιάνης. Είναι τα πράσινα περέ. Ο τολμών νικά, ένας για όλους και όλοι για ένα. Λέσκη ειδικών δυνάμεων των Μουσερών αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Κατσιάνης. Είναι η έφεδρη καταδρομής.